αυτό που ζούμε αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα με την διάδοση αυτού του ιού και που το Υπουργείο Υγείας για μας ή άλλοι οργανισμοί και τα λοιπά, οι παγκόσμιοι, βγάζουν διάφορες ανακοινώσεις και λένε δεν πρέπει να πάμε σε κλειστούς χώρους, σε θέατρα, σε γήπεδα και τα λοιπά, και βγήκε και σήμερα νομίζω εκεί για την Πάτρα, τη Ζάκυνθο και την Ηλία ανακοίνωση. Αν προσέξετε όμως, το Υπουργείο απέφυγε να μιλήσει για ναούς, διότι στο ναό έχουμε ένα μυστήριο. Και ο υπεύθυνος αυτός, ο καθηγητής λοιμοξιολογίας, νομίζω ο κύριος Τσιόδρας, το απέφυγε. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο, διότι στην Εκκλησία πας για να συναντήσεις το πρόσωπο του Χριστού, και όλη αυτή η συνάντηση είναι ένα μυστήριο. Καμιά φορά μας λένε, και το χρησιμοποιούμε και ως επιχείρημα, ότι από τη Θεία Κοινωνία κανείς δεν κολλάει τίποτα. Πράγματι, αυτό είναι το θαύμα της Θείας Κοινωνίας. Αλλά το σημαντικότερο θαύμα είναι, και αυτό δεν πρέπει να μας φεύγει από το μυαλό μας, τη σκέψη μας και το βίωμά μας, ότι στη Θεία Κοινωνία συναντάω τον Χριστό. Και ο Χριστός με καλεί να πεθάνω μαζί Του. Και γι' αυτό δεν φοβάμαι αν θα κολλήσω κάποιον ιό. Το λέει πολύ ωραία σε ένα site σήμερα, το διάβαζα και θα ήθελα να σας διαβάσω, έτσι. Αυτό το κειμενάκι, δηλαδή πώς συναντώ το... Θα προχωρήσουμε στο θέμα μας, αλλά απλώς αυτό το λέω έτσι, έχει σχέση με το θέμα μας νομίζω. Ακόμη και η Θεία Κοινωνία, λέει, είναι μέσα, το κείμενο το επιγράφει, η λίμωξη του πανικού. Είναι μέσα στους τρελούς φόβους μας να μην κοινωνάμε, λέει, για να μην κολλήσουμε τον ιό. Μα αν πιστεύουμε ότι στη Θεία Κοινωνία που μεταλαμβάνουμε είναι απλώς ψωμί και κρασί, τότε δεν χρειάζεται να κοινωνάμε. Παίρνω ψωμί και κρασί στο σπίτι μου, έτσι δεν είναι? Τι πιστεύουμε εμείς ότι κοινωνάμε, ποιον συναντάμε δηλαδή? Παίρνουμε τον Χριστό. Μην μπαίνουμε, λέει, καν στη διαδικασία, δεν μας συμφέρει κάτι. Γιατί σε αυτό το ψωμί που εσύ φοβάσαι να μην σε σκοτώσει, υπάρχει μυστικό το τρόπο, κρυμμένος εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, που έχει πεθάνει για να ζήσεις εσύ. Βλέπετε, αυτό ζούμε στη Θεία Λειτουργία, τη συνάντησή μας με τον Χριστό.